Λοιπόν, έχει περάσει και η ώρα λιγάκι. Θα τρέξουμε τώρα το περιστατικό, το δεύτερο. Χθες ήταν η καλοήθηση υπερπλασία του προστάτη. Σήμερα είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως. Θα σας παρακαλέσω όταν θα ζητάμε... Δεν θα κάνουμε σχόλια σήμερα, τα σχόλια θα γίνουν αύριο. Όταν θα ζητάμε τις επιλογές σας, να επιλέγετε, σας παρακαλώ, όταν θα σηκώνετε το χέρι, μία από αυτές, έτσι. Όχι ότι κάποιος θέλει να κάνει και τις δύο ή και τρεις επιλογές πιθανώς, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ταιριάζουν. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν το περιστατικό μας. Αυτός είναι ο Γιώργος, 65 χρονών, ο οποίος έχει ουρήσει αίμα. Λοιπόν, αφού ψάχτηκε λιγάκι, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, πήγε στο γιατρό, βλέπουμε από το ιστορικό του ότι είναι καπνιστής, κατά τα άλλα είναι καθαρό το ιστορικό του, δεν παίρνει κάποια φάρμακα. Λοιπόν, υποβλήθηκε σε ένα βασικό εργαστηριακό έλεγχο, όπου βλέπουμε ότι έχει ερυθρά, τεκμηριώνεται η αιματουρία, όχι ιδιαίτερα ευρήματα από τη γενική αίματος, ένα PSA 1,8. Ζητήθηκε και μια κυταρολογική ούρωνα από κάποιον άλλον, πριν έρθει σε εμάς, έτσι χωρίς αρνητική κυταρολογική. Εμείς λοιπόν του κάνουμε ένα υπερηχογράφημα, από το ανώτερο ουροποιητικό νεφρός καθαρός, στην κύστη βλέπουμε ότι υπάρχει αναμόρφωμα μεγίστης διαμέτρου περίπου 1,5 εκατοστό. Λοιπόν, η πρώτη μας ερώτηση τώρα είναι, στον ασθενή μας, θα επιλέξουμε να κάνουμε κυστεοσκόπηση να επιβεβαιώσουμε το έβριμα αυτό? Θα παρακάμψουμε την κυστεοσκόπηση να πάμε απευθείας σε διουρυθρική εκτομή? Ή θα ζητήσουμε κάποιον απεικονιστικό έλεγχο από πριν το χειρουργείο φυσικά, με ενδοφλέβια ουρογραφία ή αξονική τομογραφία? Λοιπόν, να πάρουμε λίγο την πρώτη επιλογή, μάλλον τη δεύτερη όπως είναι εδώ πέρα. Ποιος θα κάνει κυστεοσκόπηση στον ασθενή αυτόν? Νομίζω ότι είναι συντηρητική πλειοψηφία. Ποιος θα παρακάμψει την κυστεοσκόπηση και με αυτό το υπερηχογράφημα θα πάει στη διουρυθρική, χωρίς να κάνει κυστεοσκόπηση? Σαφώς λιγότεροι, αλλά αρκετοί πάλι. Και ποιος θα κάνει απεικονιστικό έλεγχο? Ένα από τα δύο. Ή η πυλογραφία ή η αξονική. Ένας μόνο. Κανείς δεν θέλει απεικονιστικό έλεγχο του ανώτερου ουροποιητικού. Ωραία, επιλέγουμε λοιπόν την κυστεοσκόπηση. Να πατήσουμε λιγάκι την κυστεοσκόπηση να προχωρήσει. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα λοιπόν της κυστεοσκόπησης. Χωρίς να διαβάσουμε τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, είναι προφανής εικόνα ενός θυλωματόδους όγκου. Τίποτα άλλο, τα ουρητρικά στόμια είναι καθαρά, τα ούρα που βγαίνουν από τα ουρητρικά στόμια είναι καθαρά επίσης. Σχηματικά βλέπουμε τη θέση του όγκου και έρχομαι τώρα και ρωτάω. Θα πάμε στη διουρυθρική εκτομή ή θα κάνουμε κάποιον απεικονιστικό έλεγχο? Αλλάζει κάτι με αυτή την εικόνα που είδατε στην κυστεοσκόπηση? Ποιος θα κάνει απεικονιστικό έλεγχο, ένα από τα δύο, πυελογραφία ή αξονική? Αρκετή παραπάνω σε σχέση με πριν. Ποιος θα πάει απευθείας σε διουρυθρική εκτομή? Η συντηρητική πλειοψηφία. Ωραία, λοιπόν, κάνουμε διουρυθρική εκτομή. Το βάζουμε λοιπόν στο χειρουργείο, έτσι, η εικόνα είναι αυτή. Βλέπουμε, δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο, δεν άλλαξε κάτι από την προηγούμενη κυστεοσκόπηση. Το είδαμε το θύλωμα, μέγιστη διάμετρο είπαμε περίπου 1,5 εκατοστό και η ερώτηση είναι, θα τον κόψουμε τον όγκο αυτόν σαν ένα κομμάτι ή θα κάνουμε εκτομή διουρυθρική σε διαφορετικά τμήματα? Σε ένα κομμάτι. Δύο, τρεις, ανεβαίνει. Ποιοι θα πάρουν σε πολλαπλά κομμάτια? Δηλαδή, εντάξει, νομίζω είναι σαφής, το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, λοιπόν, σε ξεχωριστά τμήματα. Λοιπόν, διαβάζετε πάνω, είναι λίγο μικρά βέβαια τα γράμματα, έτσι γιατί ήταν σχεδιασμένο αυτό να το τρέξει στον υπολογιστή σας διαφορετικά. Έγινε λοιπόν η διουρυθρική εκτομή. Προχωρήστε λίγο. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση.
Πήρατε τα κομμάτια ξεχωριστά. Πήρατε ξεχωριστά από τη βάση, πήρατε από τα χείλη, πήρατε από όπου θέλετε. Τυχαίες βιοψίες θα κάνουμε, η πρώτη ερώτηση. Ή όχι. Χωρίς να φαίνεται ύποπτο, κάτι. Χωρίς να φαίνεται. Είπαμε από την κιστοσκόπηση ήταν καθαρά όλα. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο. Μακροσκοπικά. Κιστοσκόπηση καθαρή. Ένα στυλωματώδης όγκος 1,5 εκατοστό μέγιστη διαμέτρου. Ποιος θα πάρει τυχαίες βιοψίες από την κίστη, από την προστατική ουρήθρα, από όπου θέλει. Κανένας. Χημοθεραπευτικό άμεσα με τα εγχειρητικά. Σχεδόν όλοι. Λοιπόν, ας το επιλέξουμε λοιπόν. Λοιπόν, ο ασθενής έκανε μυτομικίνη, περιμένουμε την ιστολογική, προχωράμε, εδώ δεν υπάρχει, είναι απλώς ένα βήμα εξέλιξης της παρακολούθησης. Έγινε, περιμένουμε την ιστολογική, έκανε τη μυτομικίνη, δεν ξέρουμε, είναι επιφανειακός, διθετικός, δεν ξέρουμε τίποτα. Μας έρχεται λοιπόν η ιστολογική, χαμηλού δυναμικού κακοήθειας, ταφάλφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιλογές. Ποιος θα προτείνει, τελειώνουμε εδώ σε αυτή τη φάση, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, και κιστοσκοπήσει στο τρίμηνο. Σχεδόν όλοι. Ποιος θα τον βάλει τον ασθενή σε BCG ή σε χημοθεραπευτικό μυτομικίνη ή επιρουμπικίνη. ΤΑΦ-α, χαμηλού δυναμικού κακοήθειας. Κανείς. Λοιπόν, κιστοσκοπικός έλεγχος ένα τρίμηνο. Λοιπόν, ας σταματήσουμε λίγο εδώ πέρα. Έγιναν οι πρώτες κιστοσκοπήσεις, τρεις κιστοσκοπήσεις. Κάθε τρεις μήνες τον έκανε ο συνάδελφος κιστοσκοπήσεις. Δεν υπήρχε τίποτα. Μετά από το χρόνο αρχίζει και βλέπει στην κιστοσκόπηση κάποιες ύποπτες περιοχές. Δεν ξέρω αν φαίνονται πολύ καλά. Είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές και δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα έτσι εκ πρώτης όψεως. Κάποιες ερυθρότητες. Βλέπουμε και σχηματικά που είναι. Ας δούμε λιγάκι τα υπόλοιπα δεδομένα. Υπάρχει αιματουρία πλέον. Έτσι, τον κάνουμε κυταρολογική τον ασθενή αυτόν και είναι αρνητική. Λοιπόν, οι επιλογές μας. Ας αρχίσουμε από κάτω μάλλον. Ποιος θα το αγνοήσει αυτό και θα τον κάνει ξανά κιστοσκόπηση λίγο μετά, ένα μήνα μετά. Να δει αν άλλαξε κάτι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Κανείς. Ποιος θα τον βάλει για διουρυθρική και βιοψία της ύποπτης περιοχής, των ύποπτων μάλλον περιοχών. Σχεδόν όλοι. Ποιος θα τον βάλει σε ενδοκιστικές εγχύσεις στον ασθενή αυτόν. Κανένας. Ωραία. Διουρυθρική εκτομή. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν η διουρυθρική εκτομή και μας βγαίνει επάνω-επάνω φαίνεται ότι είναι πάλι ένα από τα ίδια. Ένα κακόηθες νεόπλασμα χαμηλού κακοήθους δυναμικού. Ίδια ιστολογική λοιπόν με την προηγούμενη. Κιστοσκόπηση στο τρίμηνο, σαν πρώτο βήμα παρακολούθησης. Οι άλλες μας επιλογές είναι εγχύσεις, έτσι για να το κάνω λίγο πιο σαφές. Ποιος θα κάνει εγχύσεις στον ασθενή αυτό. Έχουμε ένα ΤΑΦ-α, χαμηλού κακοήθους δυναμικού που υποτροπίασε. Ένα χρόνο μετά. Εγχύσεις. Ποιος δεν θα κάνει τίποτα, αλλά θα κάνει κιστοσκόπηση. Ελάχιστη. Λοιπόν, να βάλουμε εγχύσεις. Με χημεθεραπευτικό ή με BCG. Με μυτομικίνη ή με BCG. Πόσοι λένε μυτομικίνη. BCG. Ελάχιστη. Για πατήστε αυτή την επιλογή. Λοιπόν, έκανε λοιπόν τη μυτομικίνη και προχωράμε στην κιστοσκόπηση. 7 εβδομαδιαίες εγχύσεις μυτομικίνης και στο τρίμηνο κάνει κιστοσκόπηση. Πάλι υπάρχουν ερυθρά. Σε μια κυταρολογική βρίσκουμε πλέον κάποια στοιχεία τυπίας. Ο κυταρολόγος τη δίνει αρνητική. Και έχουμε κάποιες εικόνες ερυθρότητας πάλι περίπου στην ίδια περιοχή κοντά στο δεξίο ουρητηρικό στόμιο. Οι επιλογές μας τώρα. Δεν κάνουμε τίποτα και τον παρακολουθούμε με κιστοσκόπηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε ένα μήνα. Κανείς. Διουρυθρική εκτομή.
Απλή διουρυθρική εκτομή ή φωτοδυναμική. Είναι κανείς φωτοδυναμικής? Παραπάνω από την απλή, μάλιστα. Ενδοκιστικές εγχύσεις με χημειοθεραπευτικό, να συνεχίσει δηλαδή το μυκήνι την οποία έχει αρχίσει. Φωτοδυναμική λοιπόν να επιλέξουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της φωτοδυναμικής. Φαίνεται μια ερυθρότητα μέσα στο μπλε, ύποπτη περιοχή. Έτσι. Λοιπόν. Και τώρα. Τι θα κάνουμε. Δείτε τη βιοψία πάνω. Συγγνώμη, δεν το τόνισα. Η βιοψία είναι πάνω, είναι εδώ. Δεν υπάρχει κακοήθεια. Είναι φλεγμονή. Τι δίνει ο παθολογανατόμος. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κακοήθεια. Φλεγμονή. Κυστεοσκόπηση. Σαν πλαίσια παρακολούθησης. Τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή. Ποιος θα κάνει κυστοσκόπηση. Οκ. Okay. Εγχύσεις. Με μυτομικίνη. Με μπέσετζε. Κανείς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το χημειοθεραπευτικό. Βασίλη, συγγνώμη, αλλά έλα να συνεχίσεις, γιατί πήρα φόρα και θα τελειώσω το περιστατικό. Έλα, συγγνώμη. Λοιπόν, στο πρώτο τρίμηνο, όπως βλέπετε εδώ, ανακαλύπτεται μια άλλη υποτροπή, όπως βλέπετε, στον αφιένα της οδόχου κίστεως. Βλέπετε την εικόνα της κιστεοσκόπησης. Εντάξει. Βλέπετε και κάποια άλλα εργαστηριακά που έχουμε, ερυθρά 2-4, η κυταρολογική ούρων παραμένει να είναι αρνητική. Και εδώ αποφασίζουμε τι θα γίνει τώρα. Διουρυθρική εκτομή και λήψη τυχαιοποιημένων βιοψιών. Ποιος θα επιλέξει αυτό την επιλογή, ποιοι επιλέγουν το πρώτο. Διουρυθρική εκτομή και λήψη βιοψιών από την προστατική ουρήθρα. Δύο άτομα. Φωτοδυναμική διουρυθρική εκτομή του όγκου. Και διουρυθρική εκτομή του όγκου, την κλασική διουρυθρική. Οι περισσότεροι. Μάλιστα, ας πατήσουμε το 4. Λοιπόν, γίνεται η διουρυθρική εκτομή, μετά μια εβδομάδα το παθολογανατομικό πόρισμα και εδώ τι βλέπουμε, τεμάχια όγκου το οποίο έχει ανάπτυξη οροθυριακού καρκινώμα, δεν διηθεί το χώριο και χαμηλού βαθμού κακοήθειας. Τα φάλφα low grade. Λοιπόν, βάζουμε τον ασθενή μας σε εβδομαδίες πάλι, συνεχίζουμε, άρα σύμφωνα με τους περισσότερους θα είναι ο τρίτος κύκλος μυτομικίνης που θα κάναμε τώρα. Βάζουμε τον ασθενή μας σε μυτομικίνη και παρακολούθηση με κιστεοσκόπηση. Προχωρήσαμε, νομίζω, περάσαμε ένα στάδιο. Μπορούμε να πάμε πίσω. Μοναδική επιλογή. Μοναδική επιλογή, πολύ ωραία. Λοιπόν, ανέχθη καλά το πρόγραμμα των εγχύσεων και στο εξάμηνο, εντάξει, υπάρχει πάλι αυτό το έβρημα που βλέπετε, ένα στυλωματώδης όγκος, στο τρίγωνο της κίστης περίπου 2 εκατοστά. Λογικά γίνεται η διουρυθρική εκτομή και έχουμε το πόρισμα του παθρογανατόμου υψηλού βαθμού κακοήθειας με δίθηση του χωρίου. Η βάση του όγκου συμπεριλαμβάνεται και ο μυϊκός χιτώνας, ο οποίος είναι ελεύθερος διηθήσεων. Τα χείλη περιοχές με μικρές κυταρικές ατυπίες, άρα έχουμε ένα tough, ένα high grade. Λοιπόν, τι θα προτείνατε τώρα στον ασθενή. Και έχουμε ριζική κυστεκτομή με ορθότοπη ηλεϊκή νεοκίστη, η πρώτη μας επιλογή. Ποιος θα επέλεγε αυτό? Κανένας. Πρόγραμμα εγχύσεων με χημειοθεραπευτικό και κυστεοσκοπικό έλεγχο ανατρίμηνο. Και το τρίτο, που μάλλον το επιλέγουμε οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω γιατί δεν είδα άλλα χέρια, BCG και κυστεοσκοπικό έλεγχο ανατρίμηνο. Έχουμε ένα high grade. Άρα πατάμε αυτή την επιλογή. Έτσι, 6 εβδομαδιαίες αρχικές εγχύσεις με BCG και έπειτα ανά μήνα για ένα χρόνο. Δηλαδή, ένα πρωτόκολλο έτσι ευρεία, έτσι, τουλάχιστον τον ένα χρόνο, όπως λένε τα guidelines, για ενδοσκοπικές πλήσεις με BCG. Άρα, παρακολούθηση με κυστεοσκοπήσεις, μοναδική επιλογή.
Λοιπόν, αφού ανέχθηκε καλά το μεσεντζιό ασθενής, είμαστε στους 3 μήνες μετά το χειρουργείο και όπως βλέπετε εδώ έχουμε αυτό το έβριμα. Στο τρίγωνο πλέον, πάνω κάτω στο ίδιο το αρχικό σημείο, βλέπετε έχει 10-15 πιοσφαίρια, ερυθρά και θετική κυταρολογική πλέον. Εδώ είναι 2 επιλογές. Πρώτα, διουρηθρική εκτομή και βιοψία της ύποπτης περιοχής. Και η κυστοσκόπηση ένα μήνα. Στην πρώτη επιλογή, λογικά η περισσότερα, είναι συνήθως μονόδρομος εδώ. Επιλέγουμε αυτό. Και έχουμε πλέον ένα επιπλέον έβριμα. Έχουμε το TAF1, το High Grade, έχουμε και in situ. Και οι δύο οι λύσεις, οι δύο οι προτάσεις μάλλον, που θα μπορούσε κάποιος να κάνει στον ασθενή του. Η ριζική κυστεκτομή. Ποιος επιλέγει τη ριζική κυστεκτομή? Νομίζω η πλειοψηφία, και το πρόγραμμα εγχύσεων με BCG και κυστοσκοπικό έλεγχο. Άρα πατάμε την πρώτη επιλογή. Εντάξει. Το περιστατικό τελειώνει εδώ. Αυτό είναι το αντικείμενο ουσιαστικά του debate του αυριανού. Έτσι, το περιστατικό αυτό ήταν. Αύριο το πρωί θέλω λιγάκι, αν θέλετε, σκεφτείτε τα λίγο αυτά τα δεδομένα, κυρίως τα πιο αμφιλεγόμενα δεδομένα, να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για το ποιες είναι οι καταλληλότερες επιλογές, έτσι ώστε να σχηματοποιήσουμε λίγο στο μυαλό μας την παρακολούθηση. Αύριο, μαζί με τον εικονικό ασθενή, θα έχουμε και έναν πραγματικό μαθητή που θα μας δώσει τις απαντήσεις του, τις οποίες θα τις σχολιάσουμε. Νομίζω ότι... Τελειώσαμε, ναι. Το report είναι... Εντάξει, το report θα είχε νόημα εάν γινόταν οι απαντήσεις όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά ατομικά του καθενός από τον υπολογιστή, όπου θα λαμβανόταν υπόψη και η βαθμολογία και ο χρόνος μέχρι την κατάληξη του περιστατικού. Έχετε έτοιμο το report, το τι ψηφίστηκε, για να το δείτε στα χέρια αύριο, θα πρέπει να το πιστεύω. Εντάξει. Οκ. Okay. Οπότε μπορείτε να πάτε... Εντάξει. The book.